Το γεγονός, αγαπητοί μου, της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού έπρεπε πολλαπλώς να κατοχυρωθεί. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο ίδιος ο Ιησούς δίδει την μαρτυρία της αναστάσεώς του. Κατά τις 40 ημέρες κατά τις οποίες παρέμενε επάνω στην γη, εμφανίστηκε πολλάκι εις διάφορα πρόσωπα και σε διαφορετικούς τόπους. Τις περισσότερες όμως εμφανίσεις του, ο Κύριος τις πραγματοποίησε την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς του, όπου και οι ιεροί Ευαγγελιστές μας κάνουν και τις περισσότερες περιγραφές. Μετά από τις δύο εμφανίσεις του στη Μαρία τη Μαγδαληνή και τις μυροφόρες γυναίκες, σημειούται μια τρίτη εμφάνιση κατά τις απογευματινές ώρες της ημέρας της Κυριακής και έγινε αυτή σε δύο άνδρες οι οποίοι επήγαιναν, αποχωρούσαν από τα Ιεροσόλυμα και επήγαιναν προς το χωριό τους, την Εμαούς, η οποία απήχε 60 στάδια, δηλαδή περίπου 11 χιλιόμετρα, και η οποία ίσως ευρίσκετο, είναι αγνώστου σήμερα τοποθεσίες, ίσως ευρίσκετο βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Αλλά ας θα οτολογήσουμε, αγαπητοί μου, τον Ευαγγελιστή Λούκαν, κατά την θαυμασία περιγραφή που μας κάνει και η οποία είναι η ωραιότερα από τις περιγραφές, μη τουλάχιστον μία από τις ωραιότερες περιγραφές που μας διασώζει από τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου μας. Και ειδού, δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέθουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς. Και να, λέει, δύο από αυτούς ήσαν πορευόμενοι την ίδια ημέρα σε ένα χωριό που απήχε 60 στάδια από τα Ιεροσόλυμα και που το όνομά του ήταν Εμαούς. Δύο μαθητές, όταν λέγει εξ αυτών, εννοεί δύο μαθητές του Ιησού, όχι βεβαίως εκ των 12 μαθητών, μετά το μεσημέρι, όπως σας είπα, ξεκινούν από τα Ιεροσόλυμα για να πάνε εις το χωριό τους, την Εμαούς. Ο ένας ελέγεται Κλεόπα. Ο άλλος δεν ονοματίζεται. Μερικοί υποθέτουν ότι πίσω από τον μαθητή που δεν ονοματίζεται κρύπτεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και τούτο διότι η περιγραφή την οποία μας παραθέτει στο Ευαγγελιό ο Ευαγγελιστής είναι τόσο λεπτομεριακή και τόσο γεμάτη από προσωπικές εμπειρίες που ως να προδίδουν ότι εκείνος που κρύπτεται δεν είναι παρά ο Ιερός Συγγραφέας. Όμως είναι μάλλον απίθανον, διότι στην πρόσκολα σαΐς επιστολή του Απόστολος Παύλος αναφέρει τον Ευαγγελιστή Λουκά μεταξύ των εθνικών χριστιανών και τον αντιδιαστέλει, όπως λέγει εκεί, από τους όντας εκ περιτομής, από τους υπάρχοντας εκ περιτομής, δηλαδή από τους Εβραίους. Αλλά και αυτός ο ίδιος Ευαγγελιστής Λούκας εις το προήμιον του Ευαγγελίου του γράφει: «Καθώς παρέδωσαν ημίν σε μας, καθώς παρέδωσαν, η απαρχής αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου». Εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν αυτόπτε αλλά και υπηρέτε του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου. Συνεπώς, οι αυτόπτε παρέδωσαν υλικών εις τον Λούκα, τον συγγραφέα, ο οποίος καταγράφει το Ευαγγελίο του. Άρα, από όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Λουκάς δεν ανήκει στην χωρία ούτε των 70 μαθητών, όπως εικάζεται, και συνεπώς δεν είναι ο εις εξ αυτών, που λέγει εδώ στην περικοπή του, αναφερόμενος εις τους δύο προς Εμαούς.
Η λεπτομέρειες αυτή περιγραφή εξαιρετικά καλυτωμένη και πολύ ψυχολογημένη οφείλεται μάλλον στην παράδοση και ίσως γραφτήν παράδοση που του παρέδωκε πιθανότατα ο Κλεόπα, που είναι ο ένας εκ των δύο οδηπόρων προς την Εμαούς. Εξάλλου ο ίδιος ο Λουκάς γράφει στο πρώτο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο: έδωξε καμή παρικολουθικότη άνωθεν πάσιν ακριβώς κατεξής γράψε κράτησε Θεόφιλε, ότι εφάνηκε και σε μένα καλό να γράψω με τα πάσης ακριβίας. Άνωθεν πάση θα πει με τα ακριβίας από αυτά τα σφυγάς, να σου γράψω κράτησε Θεόφιλε και τα λοιπά, που σημαίνει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτά τα οποία μας παραθέτει στο Ευαγγελίο του είναι από πρώτο χέρι. Και επανερχόμεθα στην περικοπή μας. Γιατί αυτοί οι δύο μαθητές απέρχονται εις το χωρίον Εμαούς? Φαίνεται ότι επειδή είχε τελειώσει τουλάχιστον η πρώτη ημέρα του Πάσχα, η εορτή του Πάσχα, η πρώτη ημέρα, διότι η διάρκεια των εορτών του Πάσχα ήταν μία εβδομάδα, τώρα επιστρέφουν στο χωριό του. Αλλά μοιάζει αυτό λίγο απίθανο, διότι εάν πράγματι ήρθαν να γιορτάσουν το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, κανονικά έπρεπε να μείνουν όλες τις ημέρες τις Πασχαλινές εις το κέντρο του Ιουδαϊσμού στην Ιερουσαλήμ, που εκεί είναι το εκεί μόνο η λατρεία του Πάσχα. Αλλά κάτι άλλο ίσως περισσότερο να είναι. Όλα εκείνα τα γεγονότα που συνέβησαν τις ημέρες εκείνες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είχαν γεμίσει τους δύο αυτούς μαθητάς από απογοήτευση. Και δεν τους γεμίζει πλέον ούτε αυτή η εορτή του Πάσχα, και θέλουν να γυρίσουν πίσω εις το χωριό του, αισθάνοντο μία κατάσταση απογοητεύσεως βαθιά. Και όπως σημειώνει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λούκας, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβενικότων τούτων. Ενώ προχωρούν, μεταξύ τους συζητούν για όλα τα συμβενικότα των ημερών εκείνων. Πορεύονται και συζητούν. Ποιο είναι το θέμα του? Ένα θέμα υπάρχει. Δεν έχουν θέματα πολλά. Είναι το πρόσωπο του Ιησού. Είναι η σταύρωσή του. Και τα επακολουθήσαντά της σταυρώσεως σημεία. Αλλά και το όλο έργο του Ιησού, κάνοντας μία αναδρομή στη συζήτησή του, και το σημαντικότερο από όλα, η εξαφάνιση του σώματος του Ιησού από τον τάφο. Τι να έγινε άραγε το σώμα? Τι να έγινε? Γιατί να εξαφανιστεί το σώμα του Ιησού από τον τάφο? Είναι φανερό ότι ούτε οι δύο αυτοί προς Εμαούς είχαν πιστεύσει ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Παρότι το πρωί της Κυριακής πριν ξεκινήσουν ήκουσαν το μήνυμα των μυροφόρων γυναικών περί της Αναστάσεως του Χριστού. Πάντως είναι αξιόλογο ότι οι μαθητές συζητούν και συζητούν δια των Ιησού. Εξάλλου αυτή η συζήτηση την οποία έχουν στον δρόμο για το πρόσωπο του Ιησού, αυτή ακριβώς θα γίνει και το έδαφος της εμφανίσεως του Ιησού, που θα μπει στη συζήτησή των και έτσι θα διαπιστώσουν ότι ο Ιησούς έχει αναστηθεί. Αυτό δείχνει ότι όλοι μας πρέπει, αγαπητοί μου, να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Είτε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χαρούμενη, είτε σε μια κατάσταση θλίψεως. Πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση θλίψεως και δεν έχουν διάθεση
να συζητήσουν τίποτε το θρησκευτικό, τίποτε το πνευματικό. Θέλουν να μείνουν στον εαυτό του. Βέβαια, για μια στιγμή να μείνει κανείς λίγο στον εαυτό του είναι σπουδαίο. Αλλά όταν μείνει στον εαυτό του, άραγε, τι έχει να σκέφτεται, τα θέματα του, ή θα πρέπει πάλι, όσο και αν τα θέματα του τον απασχολούν, να μην λείπει από τη μνήμη του και από το στοχασμό του και από την αυτοσυγκέντρωσή του το όνομα του Ιησού Χριστού. Όπως και αν έχει το πράγμα, το όνομα του Ιησού Χριστού δεν πρέπει ποτέ να λείπει από τη σκέψη μας και από τη συζήτησή μας. Ό,τι και να κάνουμε, όπου και να πηγαίνουμε, είτε τρώμε είτε πίνουμε, είτε καθίμεθα είτε πέφτουμε στο κρεβάτι μας, παντού πάντοτε πρέπει να ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ότι πιο πολύ να έχει τη μνήμη του Ιησού από ότι σε συχνότητα την αναπνοή σου. Έτσι, όταν κανείς διαρκώς έχει τη μνήμη του και στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό, δύσκολα θα αμαρτήσει. Ακόμη μέσα στην ψυχή του ποτέ δεν θα αισθανθεί κατάληψη απογοητεύσεως. Γρήγορα θα φύγει. Άνθρωποι είναι τα αγαπητοί και πάντοτε καταλαμβανόμεθα από καταστάσεις δυσάρεστες. Αλλά γρήγορα θα διαλύσουν, όπως μια μπόρα που έρχεται και διαλύει πολύ γρήγορα. Και πάλι ξαναφέρεται ο ίδιος. Πόσο σπουδαίο είναι να ζούμε μέσα εις αυτό το κλίμα της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Και γένατο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής. Ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, αυτός ο Ιησούς λέγει τους προσήγγισε, αφού τους προσήγγισε, επορεύεται μαζί τους. Ως να τους έφτασε, σαν να περπατούσε από πίσω τους και να έχει ανοίξει το βήμα του και τώρα φτάνει στο ύψος τους και έρχεται για να μπει μέσα εις τη συντροφιά του. Κατά κυριολεξία θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι βρήκε πραγμάτωση ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού, που είπε ότι όπου δύο ή τρεις εισή συλληγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εμέσω αυτών. Ματθαίος 18,20. Δηλαδή, δεν μένουμε άμυροι όταν πάντοτε, άμυροι της παρουσίας του Χριστού, όταν πάντοτε σκεπτόμεθα ή συζητούμε για τη διατονή σου Χριστόν. Και αν, αγαπητοί μου, ανάμεσα σε δύο ή τρεις ανθρώπους που συζητούν για τον Χριστόν, εκεί βρίσκεται ο Χριστός, βρίσκεται. Πέστε μου, εις ολόκληρη την Εκκλησία, όταν ακούεται ο Λόγος του Θεού ή προσφέρεται η λατρεία, πόσο περισσότερο είναι εκεί παρόν ο Χριστός. Γι' αυτό και στα αιτήματά μας, τις προσευχές μας, ο Θεός γρήγορα απαντά όταν υπάρχει όλος ο Δήμος, όπως θα έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος. Ολόκληρη η Εκκλησία. Διότι πολλαπλώς ευρισκόμενοι οι άνθρωποι, ο Χριστός αγαπά να ζει μέσα στο σώμα του, που είναι η Εκκλησία του. Αλλά πώς όμως πλησίασε ο Ιησούς χωρίς να γίνει αντιληπτός? Αυτό θα το δούμε όταν ο Ιησούς θα εμφανιστεί εις το υπερόν εις τους μαθητάς την ίδια ημέρα, περιγραφή την οποία μας κάνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που μόνο ο καθένας έχει διαφορετικές θέσεις που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκείνες οι θέσεις. Εκεί θα δούμε πως ο Ιησούς ήρθε από πίσω τους χωρίς να γίνει αντιληπτός ότι θα μπορούσε να είχε περπατήσει πολύ, άνοιξε το βήμα και τώρα του φτάνει. Αλλά ένα είναι μόνο, ότι δεν εμφανίζεται ευνηδίως. Διότι αυτό θα μπορούσε να τους προκαλέσει εντύπωση και θα αναρωτώντο για ποιο λόγο, τι συνέβη, τι είναι αυτός ο συνοδοιπόρος, γιατί ήρθε τόσο γρήγορα, πώς, από πού ξεφύτρωσε.
Δεν έρχεται λοιπόν ευνηδίως, ή τουλάχιστον δεν το αντιλαμβάνονται ότι ο Κύριος εμφανίζεται ευνηδίως, αλλά όπως λέει ο Ευαγγελιστής, προσεγγίζει. Είναι χαρακτηριστικό το ρήμα. Προσεγγίζει και συμπορεύεται. Υποτίθεται ότι απορροφημένοι από τη συζήτησή των, δεν αντελήφθησαν αυτών των ξένων οδηπόρων να τους ακολουθεί από πίσω. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούν το του μη επιγνώνε αυτών. Αλήθεια, κάθε στίχος είναι και μία έκπληξη σε αυτή την περικοπή. Τα μάτια τους όμως, λέει, των μαθητών τα μάτια, εκρατούν το να μην τον αναγνωρίσουν. Τι σημαίνει ότι εκρατούν το τα μάτια των μαθητών? Σημαίνει ότι υπήρχε μία υπερφυσική ενέργεια, είτε δια της μεταβολής της αισθήσεως που είναι υποκειμενική, είτε δια της μεταβολής του εμφανιστέντος που είναι αντικειμενική. Αυτή η δευτέρα περίπτωση, το να υπάρξει δηλαδή μία μεταβολή του εμφανιστέντος προσώπου του Ιησού Χριστού, αναφέρεται εις αυτήν την περίπτωση από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος 16,12: μετά δε τάφτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσι εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Ο αγρός είναι η ύπεθρος. Δεν πήγαινε στο χωράφι τους. Ο αγρός είναι η ύπεθρος. Δηλαδή πήγαινε στην επαρχία, στην ύπεθρο. Πήγαινε στο χωριό του. Στον δρόμο, λέει, ενεφανίστηκε ο Ιησούς εν εταίρα μορφή. Αυτό να το ενθυμίστε, έχουμε να σημειώσουμε πολλά πάνω σε αυτό το σημείο. Μάλιστα περισσότερα θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για την εμφάνιση του Χριστού στη λίμνη της Τιβεριάδος. Τον αναγνωρίζουν και ταυτοχρόνως αναρωτιόνται ποιος είναι, διότι ενεφανίστηκε εν εταίρα μορφή. Εκεί θα δούμε ότι ενώ είναι ο Ιησούς, ενώ ομιλεί μαζί τους και ομιλούν μαζί του, ενώ ο Ιωάννης λέει ότι είναι ο Ιησούς, ενώ τους κάνει διδασκαλία, ταυτοχρόνως λέγει δεν τολμούσα να του πούν «Συ ποιος είσαι?». Αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, πώς τα πράγματα είναι έτσι, τι συνέβαινε με τον Ιησού. Ναι, ήτο εν εταίρα μορφή. Και γιατί το εν εταίρα μορφή? Αλλά δεν θα πούμε πιο πολλά αγαπητοί σήμερα, για να αφήσουμε αυτό το σημείο της άλλης μορφής και σε εκείνη την εμφάνιση παρά την λίμνη της Τιβεριάδος. Πάντως, εις τους δύο αυτούς μαθητές φαίνεται που συνέβαιναν και τα δύο. Δηλαδή, και ότι ο Ιησούς ενεφανίστηκε εν εταίρα μορφή, αφού το λέγει ο Μάρκος, αλλά και του ότι εκρατούνται οι οφθαλμοί των θέμα υποκειμενικό, αφού το λέγει ο Λουκάς. Και συνεπώς φαίνεται ότι και τα δύο συνέβαιναν εις τους μαθητάς. Έτσι ή το αδύνατο να αναγνωρίσουν τον Ιησού. Αυτή η μη αναγνώριση του Ιησού ή το έργο του Ιησού. Δηλαδή ο Χριστός ήθελε να μην αναγνωριστεί. Γιατί όμως να μην αναγνωριστεί ο Ιησούς? Διότι δεν είναι ο σκοπός του να εμφανιστεί και να αναγνωριστεί. Εδώ θα δούμε το γιατί, και αυτό θα μας βοηθήσει το να αντιληφθούμε γιατί, τουλάχιστον σε μία πηγή, δεν εξαντλείται όλο το θέμα, το γιατί ο Ιησούς εμφανίζεται εν εταίρα μορφή. Διότι ήθελε να συζητήσει μαζί τους, να αναφερθεί στους προφήτες ή στας προφητείες, ή στας προφητείες στας μεσσιακάς, να τους κάνει να κατανοήσουν, να πιστέψουν τα κατανοητέντα, και τη στιγμή που θα συνέβαινε όλη αυτή η διαδικασία μέσα εις τας ψυχάς των δύο μαθητών, τότε θα αποκαλύπτεται. Συνεπώς, η αποκάλυψη του Ιησού χρειάζεται για να γίνει αυτή η διαδικασία της κατανοήσεως του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής και της δημιουργίας πίστεως μέσα στην ψυχή. Αν δεν υπάρξει αυτή η διαδικασία, αγαπητοί, δεν έχουμε αποκάλυψη του Ιησού Χριστού.
Το γιατί όμως ο Κύριος το κάνει αυτό, σας είπα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Είναι όμως το σπουδαιότερο σημείο από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Χριστός προκειμένου να αποκαλύψει την παρουσία του ως αναστημένου προσώπου εις τους μαθητάς του. Είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίζεται εις τους έξω. Δεν εμφανίζεται εις τους διώκτας. Όχι απλώς μόνο ότι δεν τους κάνει την τιμή, αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις θα σταθούν το υπόβαθρο όλων των πιστών μέσα εις ολόκληρη την ιστορία του χριστιανισμού. Γι' αυτό σας είπα, είναι θεμελιώδη σημείο αυτό που μετέρχεται σαν μέθοδο ο Χριστός. Εάν δεν προϋπάρξει η κατανόηση της Αγίας Γραφής στους προφήτες κλπ. Επαναλαμβάνω τον λόγο. Και η πίστη, ο Χριστός δεν αποκαλύπτει. Εδώ δηλαδή φαίνεται και πολύ καθαρά, ακόμη αν θέλετε, ότι η πίστη είναι τόσο αναγκαία για τη σωτηρία μας. Πού θα γνωρίσουμε τα αληθή χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού? Ποια είναι εξάλλου τα αληθή χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού? Όταν λέει γενετέρα μορφή, σημαίνει ότι κάποια μορφή πάντα έχει κάποια χαρακτηριστικά. Εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν την εικόνα γνωστού προσώπου, γνωστής μορφής, που λέμε είναι αυτός. Όταν τα χαρακτηριστικά αυτά αλλάξουν, έχουμε την άλλη μορφή. Πού θα τα αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά? Δεν είναι χωρίς σημασία ότι ενώ τόσα πράγματα μας γράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές περί του προσώπου του Χριστού ως προσώπου, τι προσώπου, ως προσωπικό, τόσα μας λέγουν για τον Θείο του, κανείς Ευαγγελιστής πουθενά δεν μας περιγράφει το φυσικό πρόσωπο του Χριστού. Το νομίζετε αυτό ότι δεν είναι σπουδαίο? Πληροφορίες που έχουμε περί του φυσικού προσώπου του Χριστού είναι αμφίβολες. Ή αν δεν είναι αμφίβολες, δεν είναι νόθες, και εσείς σας μου πείτε, γνωρίζουμε από δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάποια έντυπα μπορεί να γράφουν, που κάνουν περιγραφή του προσώπου του Χριστού από ό,τι έχει διασωθεί. Αν δεν είναι αμφίβολες, δεν είναι νόθες αυτές οι περιγραφές, όμως δεν έχουν σημασία και αξία. Διότι αν είχαν σημασία και αξία, θα κατεχωρούν το αγαπητή μου μέσα στην Αγία Γραφή. Αν θέλετε, πολλές φορές η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει περιγραφή προσώπων. Να επιπαραδείγμα ότι για τον Μωυσία μας λέει ότι τα μάτια του δεν είχαν να βρίσει, ή ότι δεν έχασε τα μάτια του, ή το ακμαίο το προσωπό του, αν και έπαθε στα 120 χρόνια. Έχουμε λοιπόν πολλές φορές περιγραφή προσώπου. Για τον Ιωσήφ μας λέει ότι ήταν πολύ ωραίος και ούτω καθεξής, ο οποίος Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Για τον Χριστό δεν υπάρχει καμία περιγραφή, διότι δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Χριστού, τα εξωτερικά, αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρουν. Θα λέγαμε είναι μεταβλητά. Είναι στο χέρι του ιδίου να τα μεταβάλει κατά το δακούν. Αφού λοιπόν είναι μεταβλητά, γιατί να μιλήσει η Αγία Γραφή περί των χαρακτηριστικών του Ιησού? Ποια χαρακτηριστικά του προσώπου του είναι εκείνα που είναι αμετάβλητα? Είναι εκείνα που γράφει η Αγία Γραφή. Ποια είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά? Όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν στην διδασκαλία του, υπάρχουν στις ενέργειές του, στα θαύματά του, εκεί βλέπουμε τα χαρακτηριστικά, τα αμετάβλητα του Θείου του προσώπου. Αυτό είναι ο λόγος δια τον οποίο η Αγία Γραφή δεν κάνει περιγραφή του προσώπου. Ή το κοντός, ψηλός, ξανθός, μελαχρινός, δεν ενδιαφέρει. Τι είτο ο Χριστός? Είτο γεμάτος αγάπη, να το πρώτο χαρακτηριστικό. Είτο γεμάτος αποσίωση, είτο γεμάτος προσφορά. Τα πάντα έρχονται για τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του αγαπητοί. Αυτά, αμετάβλητα χαρακτηριστικά.
είναι εκείνα που θα έχουμε και εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Είπε δε προς αυτούς, είναι συλλόγοι ούτι ούς αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστέσκει τροπή. Τους λέει, ο ξένος συμπορευτής, ο Ιησούς, ποια είναι τα λόγια που λέτε ανάμεσά σας? Μα λέει, τα αντιβάλλεται. Δηλαδή λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Εξάλλου λέει και το προς αλλήλους, ο ένας προς τον άλλον. Δηλαδή σαν τροποντινά να ομιλείται έντονα, που ο ένας να περιμένει, πώς να περιμένει να τελείωσει, άλλος να πει εκείνος και κάτι που έχει. Άρα εδώ προδίδει ζωηρά συζήτηση. Εξάλλου το ομιλείτε και συζητείτε που είπε προηγουμένως, αυτό φανερώνει. Το συζητώ είναι εντονότερον του ομιλώ. Περιπατούντες, ενώ περιπατείτε, και είστε σκυθροποί και είσαστε κατσουφιασμένοι, σκυθροποί. Πώς μπήκε λοιπόν ο Κύριος στη συντροφιά των δύο προς Εμαούς? Μπήκε με έναν διάλογο. Παρακολουθήσατε παρακαλώ, μπαίνει με ένα διάλογο. Είναι ο τρόπος αυτός σοφός και αρμόζει εις των σοφών και καλών και άριστον παιδαγωγών των Ιησού Χριστών. Θα δούμε και σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος να μπαίνει μέσα σε ένα θέμα με έναν διάλογο. Είναι τόσο μεγάλη αξία ο διάλογος. Αγαπούς, αγνοούσε ο Κύριος τι συζητούσαν οι δύο προς Εμαούς? Θα ήταν αστείο να το πούμε, αγαπητοί μου. Ασφαλώς όχι. Εξάλλου εμφανίζεται ακριβώς για να γίνουν αυτοί μάρτυρες της Αναστάσεώς του και γνωρίζει πολύ καλά τι λέγουν αυτοί οι δύο. Αλλά με την ερώτηση που προκαλεί, κατά φυσικότατον τρόπο, συνδέεται μαζί τους. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά που περιέχει η ερώτηση του Κυρίου. Θα λέγαμε ότι ετέθησαν ταυτοχρόνως δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι ο έντονος τρόπος αυτής της διαλογικής συζητήσεως. Τι είναι εκείνο που συζητάτε μεταξύ σας τόσο έντονα? Τι σας απασχολεί? Τι έχετε? Και το άλλο, η σκυθροπότητα των μαθητών. Επί του πρώτου θα λέγαμε, παρατηρούμε ότι υπάρχει στους μαθητάς ένα ενδιαφέρον συζητήσεων επί θρησκευτικών και πνευματικών θεμάτων. Βλέπετε, τους ενδιαφέρει η θρησκευτική συζήτηση. Αν έπρεπε σήμερα να ερωτήσουμε τους χριστιανούς μας αν έχουν θρησκευτικά και πνευματικά ενδιαφέροντα, τι θα απαντούσα? Αλήθεια, οι σήμερα οι χριστιανοί μας συζητούν χριστιανικά θέματα, ερευνούν, μελετούν τον Λόγο του Θεού, ακούν τον Λόγο του Θεού. Αυτόν που ακούν ή μελετούν τον σχολιάζουν. Ο σχολιασμός όχι την καλή σημασία, την καλή σημασία. Εκείνο που διαβάζουμε, εάν δεν το συζητήσουμε, πρώτον δεν θα γίνει κτήμα μας, δεύτερον ουδέποτε θα επεκταθεί. Είναι δυνατόν να επεκτείνεται αυτό το οποίο λέγεις? Βεβαίως, μην το ξεχνάτε. Πείτε εκείνο το οποίο διαβάσατε ή σκεφτήκατε και θα δείτε ότι λέγοντάς το, την ώρα που το λέτε, ήδη καινούργια πράγματα θα έρχονται στη γνώση. Θα παρατηρείτε πράγματα τα οποία δεν παρατηρήσατε κατά την μελέτη. Κατά μείζωνα λόγο, εάν συζητήσετε εκείνο το οποίο λέτε και ανοιχτεί διάλογο. Εκείνο το οποίο θα πούν οι άλλοι, αυτό αποτελεί ένα βήμα παρακάτω και ακόμη ένα βήμα και ακόμη ένα βήμα σε εκείνο το οποίο δεν έχει γίνει η συζήτηση. Συνεπώς, μελέτησα, άκουσα. Εάν δεν το πω, ούτε εδρεούτε μαζί μου, μέσα μου, να στερεωθεί, να γίνει κτήμα μου, θα το ξεχάσω, θα φύγει. Ούτε θα επεκταθεί και θα μεγαλώσει αυτό. Γι' αυτό θα έπρεπε να ερωτήσουμε, οι χριστιανοί μας σήμερα συζητούν
αυτά που ακούν και αυτά που μελετούν. Αλλά το σπουδαιότερο, αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν όσα πληροφορούνται και όσα συζητούν, ή μήπως οι συζητήσεις των έχουν μόνο ένα ακαδημαϊκό χρώμα, ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Ακόμη ότι εκείνο που ακούμε να το βάλουμε μπροστά. Πώς το λέμε, να το βάλουμε μπροστά. Να πάρουμε μερικές αποφάσεις να εφαρμόσουμε μερικά πράγματα. Επί του δευτέρου χαρακτήρα της ερωτήσεως του κυρίου, παρατηρούμε ότι αυτός ο κύριος έρχεται να αναιρέσει την σκυθροπότητα των μαθητών. Βέβαια, ίσως για μια στιγμή οι μαθητές να είναι δικαιολογημένοι διότι είναι σκυθροποί. Και αν θέλετε ακόμη και αξιέπαινε. Τι έπρεπε να χαμογελούν και να αλληλοπειράζονται στον δρόμο παρά τα γεγονότα που θα συμβεί. Δεν έπρεπε να είναι σκυθροποί. Δεν έπρεπε να είναι θλιμμένοι. Για μια στιγμή θα λέγαμε ότι είναι και αξιέπαινος. Αλλά γιατί είναι σκυθροποί? Διότι είχαν χάσει τον διδασκαλό του. Ακόμη το σημαντικότερο, είχε διαψευστεί, αγαπητοί μου, η προσδοκία του για μια μεσιακή εποχή του Ισραήλ. Θα το εκφράσουν οι ίδιοι στον Χριστό λίγο πιο κάτω. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σκυθροπούς μαθητάς. Η σκυθροπότης, γι' αυτό και τους είπε, γιατί θα σε σκυθροπεί. Εξάλλου τι είπε στις μαθήτριες ο Κύριος? Χαίρετε, χαίρετε, να έχετε χαρά. Η χαρά είναι το αντίθετο της σκυθροπότητας. Η σκυθροπότητα δεν είναι ίδιον του σεσωσμένου ανθρώπου. Είναι ένα σημάδι ότι ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν βρήκε ακόμη τον Θεό. Ο Χριστός, όπως σας είπα, θέλει να έχουμε χαρά. Τη δική του τη χαρά. Και όχι απλώς να υπάρχει η χαρά η δική του, αλλά η χαρά η δική του να είναι πεπληρωμένη στις ψυχάς μας. Δηλαδή ξέχυλη, ξεχυλισμένη. Έχω όμως χαρά Χριστού. Δεν σημαίνει ότι γελάω διαρκώς, χοροπηδάω και είμαι ξέχυλος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι πολλές φορές δεν θα έχω αυτοσυγκέντρωση και θα είμαι μαζημένος και δεν θα έχω και διάθεση, αν θέλετε, να ανοιχτώ προς το περιβάλλον μου. Έφτερον εκάτερον, αν ξέραμε τι είναι η χριστιανική χαρά, και φοβάμαι ότι πολλές φορές προβάλλεται η χαρά και το κυνηγητό της, αλλά μια χαρά που δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό, αν και τη λένε χριστιανική χαρά. Και το χειρότερο, ότι την κάναμε σκοπό. Και κάνοντάς τη σκοπό, την κάναμε δηλαδή στόχο, την κυνηγάμε. Και γινόμαστε κυνηγοί της χαρά. Και μένει πάντοτε άπιαστη η χαρά. Είναι και αυτό ένα σημάδι των χριστιανών μας, ένας τρόπος της ζωής των χριστιανών μας, λανθασμένος. Προσέξτε εδώ, η χαρά είναι καρπός. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει άλλα πράγματα να πιστέψεις για να φτάσεις στον καρπό της χαράς. Άλλα πράγματα να καλλιεργήσεις. Θα καλλιεργήσεις τα δάκρυα, την μετάνοια, την επιστροφή. Θα καλλιεργήσεις την κατά Θεόν λύπη για να θερήσεις τον καρπό της χαράς. Αλλά εμείς αγνοούμε αυτό και γινόμαστε κυνηγοί της χαράς. Και τελικά είναι άπιαστη η χαρά, είναι συνεχεία. Και όταν δεν την βρίσκουμε, μένοντας άπιαστη, ή την πιάνουμε για μια στιγμή τη χαρά και τη χάνουμε από την άλλη μεριά, τότε λέμε, ο χριστιανισμός είναι μια αποτυχία. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί μου. Μη γίνουμε ποτέ κυνηγοί της χαράς. Η χαρά του Χριστού περνάει από το Σταυρό. Είδατε ο Κύριος μέσα στη Μεγάλη Πέμπτη, στο μυστικό δείπνο, μέσα σε κατάνθρωπο να εγκρίνομαι, ήταν μια μεγάλη θλίψη. Κι όμως ο Κύριος ομιλεί περί χαράς. Γιατί η χαρά του βγαίνει μέσα ως άνθρωπος, μέσα από την εκτέλεση του καθήκοντος και την προσφορά της αγάπης. Ότι εγώ θα δώσω τώρα τον εαυτό μου υπέρ του κόσμου. Και αυτό του δίνει άφατη χαρά. Άφατη χαρά, πραγματικά. Και ποια είναι η απάντηση εις τις δύο αυτές ερωτήσεις του Κυρίου?
το τι συζητούν και γιατί είναι σκυθροποί. Αποκριτής δε ο εις, ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν. Σιμώνας παρηχθείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες τάθες. Μπα! Ως να έλεγε δηλαδή, εσύ μόνος είσαι η συμβόλη που αγνοείς, παρικής, το παρικής σημαίνει όχι κατοικής, είσαι πάρικος, συνεπώς είσαι προσκυνητής. Είσαι ο μόνος προσκυνητής που υπάρχει στην πόλη μέσα στα Ιεροσόλυμα που δεν πήρες είδηση από τα γεγονότα των ημερών αυτών. Ο ένας, ο Κλεόπας, αντερωτά όπως βλέπετε, με εκπλήξεως δια την άγνοια του συνοδοιπόρου του. Έτσι ο Κλεόπας θέτει ερώτημα επί του ερωτήματος του Κυρίου. Θα λέγαμε εδώ οπωσδήποτε, οι δύο αυτοί προς Εμαούς είχαν τα προσωπικά τους προβλήματα. Ποια ήταν τα προσωπικά τους προβλήματα? Όπως βλέπουμε είχαν κάποιο σπίτι εκεί στην Εμαούς. Ίσως να ήταν και των δύο μπροστά συγγενείς. Μπορεί να ήταν το σπίτι του ενός μόνο. Πάντως μπήκαν σε ένα σπίτι. Και για να καλέσουν πιο κάτω και τον Κύριο πριν ακόμη τον γνωρίσουν, σημαίνει πως το σπίτι αυτό ή το δικό τους. Ή του ενός δηλαδή. Δεν είχε λοιπόν, δεν είχαν αυτοί προβλήματα. Όταν επί παραδείγματι λέμε πάμε τώρα στο χωριό. Στο σπίτι δεν είναι κανένας. Τι θα βρούμε, τι θα μαγειρέψουμε απόψε? Θα σπείρω ένα προσπυρότατο τη στιγμή πρόβλημα. Άλλα προβλήματα δεν θα υπήρχαν εις τους ανθρώπους αυτούς. Επί παραδείγματι είχαν φύγει αρκετό καιρό από τα σπίτια τους. Ακολουθούν και στον Κύριο. Δεν είχαν άραγε τον Οκτώβριο σπύρι. Και επί τώρα που είναι Απρίλης, δεν θα σκέφτονται ότι έπρεπε να πάνε να αφαιρήσουν, να φτιάξουν τα περιβόλια τους? Όλα αυτά ήταν προβλήματα. Όμως αγαπητοί, όλα τα προβλήματά τους παραμερίζονται μπροστά σε ένα θέμα. Στο θέμα Ιησούς Χριστός. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Όλα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Κάποτε όταν ήμουν νέος, έφηβος, είχα ακούσει ένα κήρυγμα και είχε πει ο ομιλητής ότι το επάγγελμά μας, η εργασία μας, είναι πάεργον. Το κύριο μας έργο είναι η σωτηρία μας. Ομολογουμένως χρειάστηκαν πολλά χρόνια να περάσουν για να το καταλάβω αυτό. Διότι τότε το είχα παρανοήσει. Το είχα παρεξηγήσει και είχα πει ότι το επάγγελμα είναι πολύ σπουδαίο. Διαμορφώνει την προσωπικότητα. Βέβαια, και τώρα το λέω αυτό. Αλίμονο τον άνθρωπο δεν έχει ένα επάγγελμα. Διότι δεν θα αισθάνεται ότι έχει οριμάσει. Το επάγγελμα οριμάζει τον άνθρωπο. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει ένα επάγγελμα είναι ξεκρέμαστος άνθρωπος, ανώριμος άνθρωπος. Αλλά ζούμε την φυσική διάσταση όπως είμαστε και όχι μια υπερφυσική. Αν κάποτε αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το νόημα της υπαρξιός μας, θα αντιληφθούμε αγαπητοί μου ότι αυτό που έστω διαμορφώνει την προσωπικότητά μας, παρατάθα δεν είναι το κύριο έργο στη ζωή μας. Είναι δευτερεύον, είναι πάρεργον. Είναι για να φάμε, είναι να οριμάσουμε ακόμη αν θέλετε, να οριμάσουμε σαν φυσικές προσωπικότητες. Εκείνο που είναι έργο μας αληθινό είναι η σωτηρία μας. Όταν αντιληφθούμε αυτό το έργο της σωτηρίας μας, αυτό αληθινά και ειλικρινά θα μας οριμάσει. Ωστόσο οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με τα πνευματικά θέματα. Δεν είναι τεμπέληδες, ούτε άνθρωποι που ασχολούνται με τον αέρα. Ασχολούνται με κάτι πολύ σοβαρό και ξέρουν με τι ασχολούνται. Αλλά και κάτι ακόμη. Βλέπουμε ότι στην απάντηση ή στην αντερώτηση που κάνει ο Κλεόπας, ότι απαντάει ως εξής. Περίεργο, μόνος είσαι ο μόνος πάρικος, ο μόνος προσκυνητής που δεν γνωρίζεις τι έγινε στην πόλη των Ιεροσολύμων. Δηλαδή, δεν του λέγεις του Κυρίου, και τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι κουβεντιάζουμε εμείς.
Εξάλλου, τι δουλειά έχεις εσύ στις δικές μας τις υποθέσεις? Θα μπορούσε να απαντήσει έτσι, αγαπητή μου, ο Κλεόπας εις των συνοδοιπόρων που τον αγνοούν. Τι σε νοιάζει, τι κουβεντιάζεις εμείς, μας ερωτάς τι λέμε, τι σε νοιάζει? Μήπως απήντησε έτσι ο Κλεόπας? Όχι, αγαπητό. Έδειξε ευγένεια. Έδειξε ευγένεια στην απάντησή του. Και παρά του ότι οι μέρες ήσαν πονηρές, μπορούσε να σκεφτεί ο Κλέοπας και ο άλλος μαθητής ως εξής. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας ερωτά? Εμείς τι κουβεντιάζουμε πρώτα-πρώτα? Κουβεντιάζουμε για ένα πρόσωπο πολύ επικίνδυνο δια τους Εβραίους. Διότι το να έλεγες είναι μαθητής του Ιησού, αυτό ήταν ένας αληθινός κίνδυνος. Συνεπώς, οι μέρες ήταν πραγματικά πονηρές. Όταν σε πλησιάζει κάποιος και σου λέει άγνωστος και σου λέει τι συζητάτε και πείστε τι για τον Ιησού Χριστόν, αυτό τι μπορούσε να σημαίνει? Ο να τι μπορούσε να σημαίνει? Αυτός να σε καταγγείλει στις αρχές και να βρεις το μελά σου, να βρεθείς την πίτα. Οι μαθητές μην το ξεχνάτε αυτό. Όταν ήσαν μαζεμένοι είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Κλειδωμένοι είχαν την αμπάρα από πίσω. Κλειδαμπαρωμένοι σαν οι μαθητές. Διότι εφοβούντο, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δια των φόβων των Ιουδαίων. Εις τι συνίσταται αυτός ο φόβος των Ιουδαίων? Ακριβώς αυτό. Το να απεκαλύπτες ότι υπήρξες μαθητής εκείνου που τόσο εμίσησαν, ο ήταν φοβερός. Και όμως, παρά του ότι ήταν οι μέρες πονηρές, όμως ο Κλεόπας δεν απαντάει με αγένεια, αλλά με ευγένεια. Εξάλλου, τι ως μαθητές ήσαν? Δεν ήσαν μαθητές του Ιησού Χριστού? Τι έμαθα λοιπόν από τον διδάσκαλό τον Ιησού Χριστό? Να είναι αγενής? Τι τα θέλετε, αγαπητοί μου? Όπως βλέπετε, η πίστη διαμορφώνει ολόκληρο τον άνθρωπο και συνεπώς υπάρχει και η ευγένεια εις τον άνθρωπο. Και η ευγένεια είναι ο δείκτης αλλά και το απάβγασμα της εν Χριστώ μορφώσεως. Και όταν βάζω τη λέξη μόρφωση, τη βάζω εντός εισαγωγικών, με την έννοια που την εννοεί αυτή η βία η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος τεκνία λέγει ο δίνω φωνώ άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημί. Μορφωθεί, δηλαδή σχηματιστεί, καλουπιαστεί ο Χριστός μέσα. Με άλλα λόγια, σαράσατε εσείς κάποια δοχεία και ο Χριστός να είναι ένα υγρό που θα πέσει μέσα και θα γίνει, ο Χριστός θα πάρει το καλούπι του δοχείου σας. Ή ευστοχότερα θα έλεγα, ο Χριστός είναι το καλούπι των δοχείων και εμείς είμαστε το υγρό που θα πέσουμε μέσα και θα πάρουμε το σχήμα του δοχείου. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Η πίστη πραγματικά μορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει σωστόν άνθρωπο. Βέβαια η χριστιανική ευγένεια μπορεί να χρησιμοποιεί και τα σχήματα της κοσμικής ευγενίας. Μπορεί. Δεν απαγορεύεται αυτό. Το να μιλήσεις όπως μιλούν όλοι οι άνθρωποι, το να φας όπως τρώνε όλοι οι άνθρωποι, είναι καθιερωμένο να τρουν όλοι οι άνθρωποι οι καλοί λεγόμενοι τρόποι. Αλλά η χριστιανική ευγένεια ουδέποτε περιορίζεται ή μένει εις τα σχήματα της κοσμικής ευγενίας. Η χριστιανική ευγένεια είναι αληθινή ανθρωπιά. Είναι αγάπη. Είναι αυτοθυσία. Είναι προσφορά. Είναι αγνώτης και καθαρότης. Είναι ειλικρίνεια. Αυτό είναι η χριστιανική ευγένεια. Όταν ο Κλεόπας είπε «Σι μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και ουκένος τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες τάξες», είναι ένας εύσχυμος ονειδισμός του Κλεόπα προς τον ξένον οδηπόρο, προς τον συνοδηπόρο, προς τον Ιησού Χριστόν εν προκειμένου. Αυτός ο εύσχυμος ονειδισμός, θα το λέγαμε σαν ηρωνία τροποντινά, αλλά
άκακη ηρωνία. Προσέξατε, άκακη. Αυτό το χάρισμα της ακάκου ηρωνία το είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν ξέρω όμως αν οι νεότεροι Έλληνες έχουν αυτή την άκακη ηρωνία. Το φοβούμε πολύ ότι πολλές φορές είναι η δηλητηριώδης ηρωνία. Και εκείνη που μπήκε τα δόντια της στις άρκες της ψυχής, στις άρκες της ψυχής του πλησίου και τον δαγκώνει και τον δηλητηριάζει. Αλλά αυτός ο ονειδισμός, να μιλήσω έτσι, γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη του Ευαγγελίου. Και ο κάτω θα μας πει ότι ο Χριστός ονείδησε την ατιστία των μαθητών. Θα πει ονείδησε. Κατά λέξη θα πει κορόιδεψε. Κοροϊδεύω. Αλλά πρόκειται εδώ περί ελέγχου. Περί ελέγχου με λεπτών και καλών τρόπων. Αυτός ο ονειδισμός, αν θέλετε, αυτός ο έλεγχος είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος όταν συναντά κανείς, προσέξτε, καταστάσεις απαραδέκτους. Δια την γνώση ή δια την εφαρμογή της πίστης. Όταν δείτε την παραδείγματα έναν χριστιανό, να μην κάνει το σταυρό του όταν κάθεται να φάει. Θα του πείτε απλά, δεν κάνετε το σταυρό σας όταν τρώτε. Αυτό ο νηθισμός. Αλλά είναι χρήσιμος ο νηθισμός. Περίεργο πράγμα. Δεν κάνετε προσευχή το πρωί. Κάτι που είναι τόσο συνηθισμένο στους χριστιανούς μας, να μην κάνουν το πρωί προσευχή. Δεν κάνετε το πρωί προσευχή και πώς αντέχετε όλη την ημέρα. Και αισθάνεστε καλά όλη την ημέρα με το να μην κάνετε προσευχή ή να μην κάνει καθόλου προσευχή, ούτε πρωί ούτε βράδυ, ποτέ. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα σχήματα. Και δεν πεθάνατε ακόμα, δηλαδή εννοείται πνευματικά. Δεν έχετε πεθάνει. Βεβαίως πρόκειται περί θανάτου οπωσδήποτε και μάλιστα και διαπιστωμένου θανάτου. Ο άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ προσευχή, ούτε πρωί ούτε βράδυ, ποτέ τίποτε. Αλλά του λες και δεν πεθάνατε ακόμα. Αυτό είναι ο ονειδισμός. Είναι ο ονειδισμός ο οποίος είναι απαραίτητος, διότι δεν δέχεσαι μία απαράδεκτον κατάσταση. Είναι πολύ σπουδαίο. Έχει μονοκλεόπας, αυτό είπε στον συνοδοιπόρο. Περίεργο πράγμα. Εσύ δεν έχεις πνευματικά και εθνικά ενδιαφέροντα που ήρθες να προσκυνήσεις τα Ιεροσόλυμα. Ακούσατε τι είπα. Πνευματικά και εθνικά ενδιαφέροντα. Γιατί εθνικά? Διότι ο Ιησούς εθεωρεί το Μεσσίες και η μεσσιανικότητα ήταν υπόθεση εθνική, όχι μόνο θρησκευτική. Αυτός είναι ο έλεγχος του Κλεόπα προς τον Ιησού Χριστόν. Βεβαίως, για να πάρει με τη σειρά του και ο Κλεόπας τον έλεγχο από τον Χριστόν, διότι όταν μετά ο Χριστός θα απλώσει τους προφήτες, τότε θα ονειδήσει ο Χριστός τον Κλεόπα. Θα αναποδογυριστεί δηλαδή το πράγμα. Είναι αυτό που έκανε, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά πάνω κάτω, αν θέλετε, από ελληνικής πλευρά, αυτό που έκανε ο Σωκράτης με τους ακροατάς του και με τους συνομιλητάς του. Πάνω κάτω, να μην θα τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Και έτσι θα δείξει ο Χριστός ή στον Κλεόπα και τον άλλον μαθητή ότι αυτή είναι να δείχω ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, ήταν το κέντρο των γεγονότων. Ήταν το πρόσωπο των γεγονότων. Και ρωτάς αν έχω ενδιαφέροντα ή όχι. Εσείς που δεν γνωρίζετε καλά τους προφήτας, εσείς ελέγχεστε τώρα γιατί ακριβώς έχετε σκυθροπότητα και απογοήτευση μέσα στην ψυχή σας. Και τι είπε ο Κύριος? Πία. Λέει τα συνδεδικότα. Πία. Ποια είναι αυτά τα συνδεδικότα? Ο Κύριος αγνοεί? Όχι, φυσικά. Ο Κύριος όταν ερωτά ως αγνών, ούτε ως αγνών, ούτε ως μη αγνών. Είναι ένα σχήμα, είναι ένας τρόπος για να φτάσουμε δια του διαλόγου στο σημείο που θέλει ο Κύριος. Δηλαδή να αποκαλύψει τον εαυτό του, αγαπητοί μου. Δηλαδή με άλλα λόγια, ζητάει ο Χριστός το εξής. Οι μαθητές, οι δύο μαθητές, να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους. Να αρχίσουν να μιλάνε. Να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη και να αρχίσουν να ομιλούν. Και η μέθοδος επέτυχε. Διάπλατα ο Λουκάς, συγγνώμη,
ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής, διάπλατα ανοίγουν την καρδιά τους και το στόμα τους. Θα έλεγα ότι το άνοιγμα αυτό είναι το θυελώδες άνοιγμα. Η απάντησή τους είναι το ένα ξέσπασμα οθύνης και πόνου. Θα ακούσουμε τον Κλεόπα να μιλεί, να ομιλεί, να ομιλεί και να τα λέγει όλα. Άνοιξε την καρδιά του, γιατί δεν μπορούσε πια να αντέξει. Αυτός ήταν και ο λόγος που μεταξύ τους έβαζαν τη συζήτηση και κουβέντιζαν οι δυο, γιατί δεν μπορούσαν να συνέλθουν και να κατανοήσουν εσύ τον ακατανόητο στο μυαλό το πρόσωπο του Ιησού και η μεγάλη τους απογοήτευση ότι ακολούθησαν κάποιον που διεψεύστησαν οι ελπίδες των ότι ήταν ο Μεσσίας και όμως ήταν τόσο σπουδαίο πρόσωπο και διεψεύστησαν. Λοιπόν, είδε είπον αυτό. Είδατε, είδε, όχι ο Κλεόπας, αλλά και οι δυο, είδε είπον αυτό. Τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο, ανήν προφήτης δυνατός, εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εστάθρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστιν ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Αλλά άγιε σύμφαση τούτης, ταύτην τρίτην ταύτην ημέραν, άγιε σήμεραν, αφού ταύτα εγένετο. Είπαν κι άλλα τόσα, θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί να μην τα πούμε όλα μαζί. Είπαν κι άλλα τόσα. Τι είπαν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Να το κέντρο της καρδίας των μαθητών, αλλά και το κέντρο των ενδιαφερόντων των. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Έχετε προσέξει, αγαπητοί μου, με τι πάθος οι χριστιανοί μας και οι άνθρωποι μας έχουν ενδιαφέρον γύρω από την πολιτική, γύρω από την οικονομική κίνηση, τον αθλητισμό, την καλλιτεχνική κίνηση ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση που υπάρχει. Είδατε με τι πάθος και ενδιαφέρον κινούνται. Πόσοι κινούνται από ενδιαφέρον προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν κατέχει το κέντρο της καρδιάς τους ο Χριστός, αλλά όλα τα άλλα, πλην του Ιησού Χριστού. Έτσι, με λύπη θα σας πω, ότι οι χριστιανοί μας έχουν γίνει σεκουλαριστές. Έχουν γίνει οι χριστιανοί του νυν αιώνα. Αλλά χριστιανισμός του νυν αιώνας δεν ζω. Ως εγένετο λοιπόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο, ανήρ προφήτης δυνατός, εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Ο οποίος δεν στάθηκε ανήρ, άνδρας προφήτης δυνατός, μπροστά στο Θεό και μπροστά στο λαό. Δύο αληθείες εδώ διακηρύσουν οι μαθητές. Σχετικά με την πίστη εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο, ότι είναι προφήτης. Και μόνο αυτό να διέκριναν οι άρχοντες του λαού ότι ο Ιησούς είναι ο προφήτης, δεν θα έπρεπε να τολμήσουν ένα τέτοιο ανώσιον τόλμημα να εμβληματίσουν κατά του προσώπου του Ιησού Χριστού. Κάποτε τους είπε ο Κύριος, «Α, ώστε λοιπόν έτσι, ομολογείτε πως είσαστε απόγονοι των φωνεψάντων τους προφήτας, γιατί λέτε ότι αν ζούσαμε στην εποχή των πατέρων μας, δεν θα είχαμε τη συμπεριφορά των πατέρων μας. Γι' αυτό τώρα λέγει, εσείς στολίζετε τους τάχους των προφητών. Αφού οι πατέρες σας εσκότωσαν τους προφήτες, έφερε λέγω τούτο, και εσείς το μέτρο των πατέρων σας κρατάτε». Το απέδειξαν, εφώνευσαν τον Ιησού Χριστό. Αν λοιπόν μόνο με αυτήν τη διάκριση έκαναν ότι ο Ιησούς είναι προφήτης, διότι έλεγε ο λαός, μήπως είναι ο προφήτης Ηλίας, μήπως είναι ο Ιερεμίας, μήπως κάποιος από τους αρχαίους προφήτες ή απλώς ένας προφήτης. Ο λαός το έλεγε. Μόνο αυτό, εάν σκέπτονται ότι μπορούσε να είναι ένας προφήτης, θα έπρεπε να είναι πολύ φιδωλής της ενέργειάς του. Αλλά γιατί οι δύο μαθητές λέγουν ότι είναι το προφήτης? Αυτό σημαίνει ότι
ή πίστευαν ότι ήταν προφήτης και τίποτε άλλο. Κάποτε ρώτησε ο Χριστός, τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Ο Απόστολος Πέτρος είπε, είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Άρα γι' αυτό δεν κυκλοφόρησε πιο έξω, στους ευρύτερους μαθητάς, στους εβδομήκοντα. Δηλαδή, πίστευαν ή δεν πίστευαν ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ή απλώς έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού έναν προφήτη. Ή αποκρύπτουν απλώς το τι πιστεύουν στο πρόσωπο του Χριστού, διότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο συνοδοιπόρος, και για να μην φτάσουν στα βαθύτερα της καρδίας των, δεν το αποκαλύπτουν. Πάντως ένα είναι αλήθες, ότι οι μαθητές δεν αντελήφθησαν ότι είναι ο ενανθρωπής σας Υιός και Λόγος του Θεού. Και αφού δεν το αντελήφθησαν αυτό, όσο στάθηκαν οι μαθητές του Χριστού, δεν το αντελήφθησαν, το λένε οι παραμετολόγοι τους. Σημαίνει ότι και δεν πίστεψαν και στην Ανάστασή του. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε δυνατός τόσο στη διδασκαλία όσο και στα θαύματα. Ενέργο και λόγο λέγει. Και εδώ πάλι θα έλεγα, οι άνθρωποι του λαού, εάν επράσεκαν τη διδασκαλία του Χριστού και τα θαύματά του, τότε ψάχνοντας τους προφήτας που υποτίθεται πως τους ήξεραν και τον νόμο που υποτίθεται πως τον ήξεραν, θα ανεκάλυπταν στο πρόσωπο του Χριστού ότι είναι ο Μεσσίας. Μπορεί να μην ανεκάλυπταν ότι είναι αυτός ο Υιός του Θεού. Θα τους βοηθούσε σε αυτό ο ίδιος ο Κύριος. Και το Πνεύμα του Θεού θα τους εφόδισε. Αλλά δεν το κάνουν αυτό οι άρχοντες, προχωρούν και εγκληματούν στο πρόσωπο του Χριστού. Πάντως, εις αυτόν τον στίχον αγαπητοί μου, ποιον στίχον. Όσε γένετο αν είναι προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, βλέπουμε εδώ να υπάρχει μία περίληψη του βίου του Ιησού Χριστού όπως τον είδαν και τον έζησαν οι μαθητές. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι ερχερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Όπως τε παρέδωκαν. Το όπως τε εξαρτάται από το ουκέφος της προηγουμένης προτάσεως. Συνεπώς, δεν γνωρίζεις ακόμα, δεν έχει ερωτηματικό, αλλά που συνδέεται με το ουκέφος, θα βάλω ένα ερωτηματικό. Δεν γνωρίζεις ακόμη με ποιο τρόπο οι αρχιερείς μας και οι άρχοντές μας κατεδίκασαν σε θάνατο αυτόν τον Ιησού και τον εστάδωσαν. Δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Λέγουν οι δύο προς τον Χριστό. Προσέξτε παρακαλώ, θα ξαναπώ την φράση. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εστάβωσαν αυτόν. Τι βλέπετε? Ουδής βαρύς χαρακτηρισμός εναντίον των αρχόντων των μαθητών. Τίποτα. Να πούν οι αμπαθέστατοι άνθρωποι, οι ελεηνοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που κοιτάζουν όλα την τσέπη τους και το συμφέρον, οι άρχοντες μας, οι διεφθαρμένοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι θα έχουν κάνει ένα με τους Ρωμαίους και εκείνον που στάθηκε σπουδαίος άνθρωπος για να μας ελευθερώσει από τον ζυγό των Ρωμαίων, τον έβασαν επάνω εις τον Σταυρό. Παλιά άνθρωποι, παλιά άνθρωποι. Υπόθηκε τέτοιο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι δύο προς Εμαούς είναι προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Το ίδιο πράγμα κάνουν και οι ιεροί Ευαγγελιστές. Διαβάστε παρακαλώ και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Πουθενά δεν θα δείτε ούτε τον πιο ελάχιστον βαρύ χαρακτηρισμό εναντίον των αρχόντων, ούτε του Πιλάτου, εναντίον κανενός. Γιατί? Διότι το έλεγε ο νόμος. Ού κερείς κακός άρχοντα του λαού σου, ού κερείς κακός. Δεν θα πεις βαριά κουβέντα για άρχοντα του λαού σου. Είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός άρχος είναι αυτός. Διότι επιτέλους επιτέλους ο Πιλάτος είναι ο πολιτικός άρχος και μάλιστα άρχον κατοχής. Αν θέλετε πράξεις 23,5 που αναφέρεται, παρμένο είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Ώστε δεν λέγουν βαριές κουβέντες οι δύο μαθητές. Και αυτό δείγμα πνευματικής οριμότητας. Αληθινοί μαθητές του Χριστού.
Αληθινοί είμαστε. Εμείς δε ελπίζομαι ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Αλλά εμείς είχαμε ελπίσει ότι αυτός ήταν εκείνος που επρόκειτο να λυτρώσει τους Ισραηλίτες. Βλέπετε. Και πάλι οι βασιλές αντιλήψεις των Ιουδαίων, από τις οποίες, αγαπητοί μου, ούτε αυτοί οι 12 μαθητές μπόρεσαν να απαλλαγούν, ούτε οι 70 από αυτές τις αντιλήψεις. Πόσο δύσκολο πράγμα να απαλλαγεί ένας λαός από μια προκατάληψη. Και μάλιστα, όταν αυτή η προκατάληψη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μυστικής διαστάσεως. Δηλαδή, τι το αυτή η προκατάληψη. Ο Μεσσίας είναι εθνικός Μεσσίας. Θα διώξει τους Ρωμαίους, θα μας κάνει...